Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει εκδήλωση για την ενότητα εκπαίδευση με κυρίαρχο θέμα αυτό το ΤΕΙ. Γίνεται ακόμη προσπάθεια ο κύριος Τσίπρας να μεταβεί σε σύνδο, έτσι ώστε να εκφράσει τη συμπαράστασή του. Καθιστική διαμαρτυρία στην Οδό Λαγκαδά μπροστά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τοξικομανείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Οκανά στη Σταυρούπολη. Οι τοξικομανείς διαμαρτυρήθηκαν με τον τρόπο αυτό για την απόφαση του Οκανά να μειώσει την ποσότητα της μεθαδόνης που τους χορηγείται. Δύο συλλήψεις για εισάρτημες ληστείες σημειώθηκαν το Σάββατο στην πόλη, σε ψηφιακή κατοίκη στην Τούμπα και σε κατάστημα στην Πειλαία. Εξάλλου, σε άλλο περιστατικό, το απόγευμα του Σαββάτου, ένας 59χρονος εισήλθε σε εμπορικό κατάστημα στην Πειλαία και προσπίνοντας τον πελάτη, αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα από τα ράφια. Τελικά όμως έγινε αντιληπτός και συνελήφθη. Παραμένουμε ανοχήρωτοι σε ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή των οδηγιών σε βέσο στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον προβληματική, όπως προκύπτει στη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποίησε το Τεχνικό Πλυντήριο Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζουν οι κάτοικοι της πόλης σε περίπτωση εκδήλωσης ενός ισχυρού σεισμού και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα θα γίνουν γνωστά μέσα από τη Γενική Άσκηση Σεισμού που προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι το καλοκαίρι από την Πολιτική Προστασία. 6 ιερόδουλες συνελήφθησαν στην Οδό Γιαννητσών το βράδυ του Σαββάτου. Οι 6 γυναίκες, 4 Ελληνίδες και 3 Ελλοδαπές συνελήφθησαν στα πλαίσια ελέγχων αστυνομικών του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων. Για αύριο Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, προβλέπεται καταιγίδα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους ως 2 μποφόρ. Με το μεσημέρι περιμένουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων με αρκετά συνεφισμένο ουρανό, με θερμοκρασία που θα ανοίξει τους 12 βαθμούς Κελσίου και μικρή ίσχυση των ανέμων, από ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!